και φίλοι, στη σημερινή έκδοση του The Experts μαζί μας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης. Κύριε εκπρόσωπε, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δεν μπορώ να ξεκινήσω με κάτι άλλο εκτός από το θέμα της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, το οποίο φαίνεται ότι οι ξένοι το έχουν ως δεδομένο, ενώ εμείς έχουμε ακόμα επιφυλάξεις. Ποια είναι η ακριβής εικόνα που έχετε ως κυβέρνηση? Αυτή τη στιγμή έχουμε ενώπιον μας ένα δεδομένο. Είναι η αποχώρηση του Μπαρπαρός από την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θεωρείται μόνιμη αποχώρηση? Κανείς δεν μπορεί να κάνει ασφαλείς προβλέψεις ή εκτιμήσεις για το πώς θα κινηθεί η Τουρκία. Αλλά είναι ένα δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή έχει αποχωρήσει από την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι μια εξέλιξη που βοηθά προς την κατεύθυνση επανέναρξης των συνομιλιών. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχει σε εξέλιξη η τουρκική Ναύτεξ, η οποία ολοκληρώνεται στις 6 Απριλίου. Αναμένουμε να δούμε πώς θα κινηθεί η Τουρκία, πώς θα αντιδράσει μετά την συγκεκριμένη εξέλιξη, έτσι ώστε να λάβουμε αποφάσεις επί πραγματικών δεδομένων. Εμείς θέλουμε πολύ περισσότερο από ότι ξένοι την επανέναρξη των συνομιλιών. Είναι εμείς που θέλουμε περισσότερο από όλους να επιληθεί το Κυπριακό και ευελπιστούμε, εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή και ελπίζουμε οι προσπάθειές μας να έχουν αποτέλεσμα. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην Καθημερινή, ο κύριος Έιντε, ο σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό, ζήτησε ταχύτατα τις διαπραγματεύσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι θα επαναρχίσουν από εκεί που έμειναν τον Οκτώβριο. Η κυβέρνηση συμφωνεί με αυτή την προσέγγιση? Όντως, οι συνομιλίες, εάν επαναρχίζουν, θα είναι από εκεί που τερματίστηκαν ή διακόπηκαν καλύτερα το τέλος Σεπτεμβρίου. Όσον αφορά την ταχεία διαδικασία που έχει αναφέρει ο κύριος Έιντε, αυτό θα εξαρτηθεί από τις προτάσεις που υποβάλλονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μακάρι να υπάρξει υποβολή τέτοιων προτάσεων, έτσι ώστε να είναι εφικτό να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία. Από εκεί και μόνο θα εξαρτηθεί η εξέλιξη αυτή. Άρα ξεκινούμε από εδαφικό, φαντάζομαι. Είναι εδαφικό με πτυχές περιουσιακού, καθώς επίσης και θέματα διακυβέρνησης. Μπορούμε να έχουμε λύση εξπρες? Παραλαμβάνω, εξαρτάται από δύο πράγματα η λύση. Η πολιτική βούληση και οι προτάσεις που υποβάλλονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η πολιτική βούληση του Πρόεδρου Αναστασιάδη είναι δηλωμένη, κανείς δεν μπορεί να την αμφισβητήσει. Ευελπιστούμε να έχουμε ανταπόκριση από την τουρκική πλευρά και μέσα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, με τις προτάσεις που θα επιβληθούν, να καταφέρουμε σε πρώτη φάση να σμικρινθούν οι διαφορές ανάμεσα στις δύο πλευρές, έτσι ώστε να είναι εφικτό να προχωρήσει η διαδικασία και να έχουμε λύση το συντομότερο δυνατό. Οι υδρογονάνθρακες θα είναι στο τραπέζι των συνομιλιών? Το θέμα των φυσικών πόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας ανέκαθεν ήταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, μέσα στο πλαίσιο της συζήτησης κάτω από το κεφάλαιο αρμοδιότητες της κεντρικής κυβέρνησης. Όπως έχει αναφέρει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα εναπομείναντα θέματα που αφορούν τους φυσικούς πόρους μπορούν να συζητηθούν στο τέλος της διαπραγμάτευσης, όταν βρισκόμαστε σε προοπτική λύσης και μαζί με την κατάθεση χαρτών επί του εδαφικού. Ο σχεδιασμός με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, πού βρίσκεται? Βλέπουμε κινήσεις γρήγορες με την Αίγυπτο και τον Πρόεδρο Σίση, αλλά με το Ισραήλ βλέπουμε κάποια στασιμότητα. Όντως, υπήρξε μια περίοδος στασιμότητας που οφειλόταν αποκλειστικά και μόνο στην προεκλογική περίοδο στο Ισραήλ. Πολύ πρόσφατα ο Πρόεδρος Δημοκρατίας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Θα γίνει συνάντηση πολύ σύντομα, ενδεχομένως στα Ιεροσόλυμα και σίγουρα μέσα στο πλαίσιο των συζητήσεων θα είναι και τα ενεργειακά. Θα πρέπει όμως να σας πω ότι όλη αυτή την περίοδο που στο Ισραήλ βρισκόταν σε εξέλιξη προεκλογική περίοδος, οι συζητήσεις σε τεχνοκρατικό επίπεδο με το Ισραήλ συνεχίζονταν κανονικά. Άρα δεν υπάρχει καθυστέρηση σε σχέση με το πώς προχωρούμε προς την κατεύθυνση ενίσχυσης των σχέσεων μας σε όλα τα επίπεδα και πιο συγκεκριμένα στον τομέα της ενέργειας. Η Ευρώπη πίεσε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πίεσε για το θέμα του Μπαρπαρός και της τουρκικής Ναύτεξ. Όταν η Τουρκία προχώρησε με την παράνομη οδηγία προς τον Ναυτιλωμένο, εμείς είχαμε πει ότι θα αξιοποιήσουμε εκείνους τους δύο τομείς που έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα εναντί της Τουρκίας. Ο ένας τομέας ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Τουρκία είναι υποψήφια προς ένταξη. Μείναμε ευχαριστημένοι. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οφείλω να αναφέρω ότι στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου, με την υποστήριξη αρκετών κρατών μελών, υπάρχει μια πολύ αυστηρή παράγραφος που αναφέρεται στις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας. Μάλιστα, υπάρχει και αναφορά στην ανάγκη αναγνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι η πρώτη φορά
που έχουμε τέτοιες αναφορές σε τόσο ψηλό επίπεδο και είμαστε σίγουροι ότι οι ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρέασαν τις τουρκικές αποφάσεις. Εάν επαναρχίσουν οι συνομιλίες και τον Μπαρμπαρός για κάποιους λόγους επανέλθει στην ΑΟ στην Κυπριακή, θα ξαναφύγουμε από τις συνομιλίες? Δεν έχουμε άλλη από την επιλογή από το να αναστείλουμε τη συμμετοχή μας στις διαπραγματεύσεις. Είναι αυτό που η ενέργεια μας δεν ήταν ούτε πυροτέχνημα, ούτε μια απόφαση της στιγμής. Ήταν μια απόφαση που επιβαλλόταν από τις περιστάσεις. Άρα, αν η Τουρκία προχωρήσει και πάλι σε μια τέτοια ενέργεια, δεν έχουμε άλλη από την επιλογή να αναστείλουμε τη συμμετοχή μας. Άρα, επιστροφή του Μπαρμπαρό σημαίνει πάλι αναστολή συνομιλιών. Δημιουργία δεδομένων όπως αυτά δημιουργήθηκαν μετά τις 20 Οκτωβρίου του 2014 θα μας οδηγήσει στην ίδια απόφαση. Γιατί δεν υπήρχε αντίδραση δική μας στις δηλώσεις Πούτιν στην Τουρκία για νότιο μέρος της Κύπρου από το νότιο μέρος της Κύπρου τέλος πάντων. Γιατί δεν υπήρχε αντίδραση δική μας και ποια ήταν η εξήγηση του Ρώσου Προέδρου ή της Ρωσικής κυβέρνησης? Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Ρώσος Πρόεδρος προέβηκε σε αυτή την αναφορά. Αυτή η αναφορά έγινε και προηγουμένως, έγινε και μετά που ήταν ο Πρόεδρος στη Μόσχα. Έχουμε μιλήσει με τη Ρωσία, με το Υπουργείο Εξωτερικών. Ποια είναι η εξήγηση? Δεν τίθεται θέμα από αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσα από αυτή την αναφορά. Ο Ρώσος Πρόεδρος ασχολείται καθημερινά με πάρα πολλά θέματα. Και δεν θεωρούμε ότι οι αναφορές αυτές επηρεάζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο την πολιτική της Μόσχας στο Κυπριακό. Εξάλλου εκείνο που μετρά δεν είναι οι δηλώσεις και ενδεχομένως κάποια λάθη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έχει πει ποτέ για το νότιο μέρος της Κύπρου. Σίγουρα δεν έχει πει. Έχουν πει άλλοι ηγέτες. Δεν γνωρίζουν όλοι τις αναφορές που χρησιμοποιούμε εμείς, που είναι οι ορθές αναφορές. Αλλά εκείνο που μετρά στο τέλος της ημέρας για όλα τα κράτη, όχι μόνο για την. Έχει άγνοια δηλαδή για τους σωστούς όρους ο Πούτιν? Πολύ πιθανόν. Γιατί δυσκολεύομαι να το πιστεύω. Όχι, γιατί δεν ασχολείται ο Πούτιν ή ο οποιοσδήποτε άλλος ξένος ηγέτης καθημερινά με το Κυπριακό για να γνωρίζει την ορθή ορολογία. Επαναλαμβάνω όμως, εκείνο που μετρά είναι οι πράξεις. Και έχουμε δει μετά την χρησιμοποίηση της ορολογίας που έχετε αναφέρει. Την στάση της Μόσχας μαζί με πολλών άλλων κρατών στο Συμβούλιο Ασφαλείας όταν γινόταν η συζήτηση. Μα γι' αυτό φαίνεται ακόμη πιο περίεργο. Ναι. Άρα δεν μπορεί να ερμηνεύεται ή να ερμηνευθεί οι δημόσιες αναφορές του Ρώσου Προέδρου ως αλλαγή της στάσης της Ρωσίας στο Κυπριακό. Τι. Ξεκολουθεί να μου φαίνεται περίεργο, αλλά τι πήραμε και τι δώσαμε? Επίσης είναι λίγο μπερδεμένο, ήταν λίγο μπερδεμένο στον τύπο. Δώσαμε βάσεις, στρατιωτικές εξυπηρετήσεις και τι πήραμε? Υπογράψαμε συμφωνίες και όπως γνωρίζετε, οι συμφωνίες ανάμεσα σε όλα τα κράτη αποσκοπούν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα και των δύο κρατών. Όσον αφορά την αμυντική συνεργασία. Μπορεί να ενοχλούνται τα συμφέροντα άλλων τρίτων κρατών όμως. Ναι, αλλά κύριος στόχος της εξωτερικής σου πολιτικής είναι να εξυπηρετήσει τα δικά σου συμφέροντα. Να σημειώσω όμως ότι υπογράφηκε μια στρατιωτική συμφωνία η οποία αφορά το στρατιωτικό υλικό που έχει η εθνική φρουρά, συντήρηση αυτού του υλικού, που θέλω να σας αναφέρω ότι μετά το 1974 καμία άλλη χώρα πέρα από τη Ρωσία και τη Γαλλία ήταν πρόθυμη να πωλήσουν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπήρχε μια είδηση σήμερα ή χτες για συζήτηση περί άρσης του στρατιωτικού εμπάρκου από τους Αμερικανούς. Το επιβεβαιώνετε? Υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς ομάδας βουλευτών, γερουσιαστών, έτσι ώστε να συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα και να επανεξεταστεί. Γιατί δεν το θίγουμε εμείς, δεν θυμάμαι κυβέρνηση να το έχει θίξει, οποιαδήποτε κυπριακή κυβέρνηση, στους Αμερικανούς. Δηλαδή, γιατί από θύματα γίναμε θύτες και πουλάνε στους Τούρκους τελευταίας τεχνολογίας όπλα και στην Κύπρο υπάρχει εμπάρκο. Δεν μπορεί να μπει στην ατζέντα αυτό το θέμα? Έχουμε θέσει θέμα στην Αμερικανική κυβέρνηση. Αντιλαμβάνεστε ότι το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ επηρεάζει κάπως τη συζήτηση του θέματος αυτό, αλλά χρειάζεται και αν θέλετε μια πρωτοβουλία και από πλευράς του Κογκρέσου και από πλευράς της Αμερικανικής κυβέρνησης για να βρεθεί η λύση στο θέμα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό όμως που καταφέραμε ακριβώς μέσω από ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας 40 χρόνια μετά να συζητείτε το θέμα αυτό. Μια και είπατε για τον ΝΑΤΟ, για τον προθάλαμο για τον οποίο μιλούσε ο πρόεδρος Αναστασιάδης πριν τις εκλογές, δηλαδή για τον συνεταιρισμό για την ειρήνη. Τι έγινε, πάγωσε αυτό το θέμα? Όχι, σε καμία περίπτωση δεν πάγωσε. Υπάρχει σφόδρα αντίδραση από το ΑΚΕΛ.
και δεν ήταν ούτε ένα προεκλογικό πυροτέχνημα του Προέδρου Αναστασία. Αν θυμάστε το πρώτο βράδυ της εκλογής του, όταν έκανε δηλώσεις σε ξένους πρέσβεις, σε ξένους ανταποκριτές, αναφέρθηκε στο θέμα της αυτό. Εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή. Ο στόχος μας δεν είναι απλά να υποβάλουμε αίτηση και να πάρουμε ακόμη ένα βέτο από την Τουρκία. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Ο στόχος μας είναι να εργαστούμε έτσι ώστε όταν υποβάλουμε αίτηση να υπάρξει θετική ανταπόκριση. Είχε έρθει ο αντιπρόεδρος ο Τζο Μπάιντεν. Ήταν μια ιστορική επίσκεψη. Τότε υπήρχαν ελπίδες ή φιλοδοξίες και προσδοκίες ότι θα ακολουθούσε και ο Τζον Κέρι, ο Υπουργός Εξωτερικών. Έχει απομακρυνθεί αυτό το ενδεχόμενο. Οι Αμερικανοί έχουν αποτραβηχτεί λίγο από το προσκήνιο του Κυπριακού. Όχι, δεν θα έλεγα ότι έχουν απομακρυνθεί από το προσκήνιο του Κυπριακού και ούτε εμείς θέλουμε να απομακρυνθούν. Να σας θυμίσω ότι υπήρξαν πολλές επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους τον τελευταίο μήνα. Εμείς επιθυμούμε οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και όλες οι χώρες που μπορούν να μας βοηθήσουν να πετύχουμε το στρατηγικό μας στόχο, την επίλυση του Κυπριακού, να είναι εδώ, να ενδιαφερθούν πραγματικά και ευελπιστούμε ότι σε ενδεχόμενη επανέναρξη των συνομιλιών, οι Ουάσιγκτον όπως και άλλα κράτη θα μπορούν να μας βοηθήσουν προς επίτευξη του στόχου μας. Πριν λίγες μέρες, ο πρόεδρος Αναστασιάδης στο Προεδρικό ανακοίνωσε νέα μέτρα για την οικονομία. Πού θα βρεθούν οι πόροι για αυτά τα μέτρα και ποια θα λέγατε ότι είναι τα κυρία σημεία? Η συνετή πολιτική, οικονομική πολιτική της κυβέρνησης της επέτρεψε να προχωρήσει με τις συγκεκριμένες ανακοινώσεις από τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Έχουμε μετά από 24 μήνες διακυβέρνησης επιτύχει, το σημαντικότερο θα έλεγα εγώ, την πλήρη άρση όλων των περιορισμών όσον αφορά τη διακίνηση κεφαλαίων. Είναι κάτι που κανείς δεν μπορούσε να το φανταστεί. Αν δεν με απαντάει η μνήμη μου, στην Ισλανδία όπου είχαν μπει περιορισμοί, 6 χρόνια μετά ακόμα είναι σε ισχύ οι περιορισμοί στη διακίνηση κεφαλαίων. Είναι κάτι που επιτεύχθηκε με τη συνεργασία των κοινοβουλευτικών κομμάτων, θέλω να το αναφέρω, των κοινωνικών εταίρων και πάνω απ' όλα του Κυπριακού λαού που αυτούς τους 24 μήνες μέσα από τη στάση του επέδειξε την οριμότητά του και τη θέλησή του να αντιμετωπίσει την κρίση και να μην επιστρέψουμε ποτέ ξανά σε συνθήκες Μαρτίου του 2013. Τι γίνεται με το νομοσχέδιο αφαιρεγγιότητας? Ο κόσμος βλέπει ότι το νομοσχέδιο τραβάει όλο πίσω. Αναβάλλεται. Δεν έχουμε πρόβλημα με τους δανειστές και την Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτές τις αναβολές? Κοιτάξτε, είναι ένα δύσκολο και πολύπλοκο νομοσχέδιο. Τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τα οποία ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκληση του Προέδρου να συνεργαστούν με την κυβέρνηση για την προετοιμασία του θέματος αυτού, γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις δυσκολίες. Υπάρχουν ανησυχίες τις οποίες η κυβέρνηση μέσα από σκληρή διαπραγμάτευση με την Τρόικα επιχειρεί να βελτιώσει το όλο νομοσχέδιο. Εμείς ευελπιστούμε, ευχόμαστε. Είμαστε σίγουροι ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων θα επιδείξει την αναγκαία οριμότητα όπως έχει δείξει και σε άλλες περιπτώσεις και πολύ σύντομα θα ολοκληρώσουμε το εν λόγω νομοσχέδιο έτσι ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. Αλλιώς τι, αν δεν περάσει το νομοσχέδιο? Αλλιώς θα υπάρξουν προβλήματα, θα υπάρξουν δυσκολίες στον όλο ο σχεδιασμό της κυβέρνησης. Αλλά θέλω να επαναλάβω ότι πιστεύω ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων θα ανταποκριθεί. Και πάγωμα των επόμενων δόσεων ή της επόμενης δόσης? Σίγουρα, χωρίς την ολοκλήρωση της εν λόγω υποχρέωσης δεν θα μπορούμε να ολοκληρωθεί τόσο και η αξιολόγηση όσο και η επόμενη δόση, αλλά πολύ περισσότερο και οι μελλοντικοί σχεδιασμοί της κυβέρνησης. Άρα είναι επιστολή στον Κρόταφο πάλι? Δεν θα έλεγα θα είναι επιστολή στον Κρόταφο. Επαναλαμβάνω ότι εμπιστεύομαι ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων, η πλειοψηφία της Βουλής των Αντιπροσώπων θα ανταποκριθεί γιατί ακριβώς αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα να προχωρήσουμε. Τι γίνεται με το καυτό θέμα της Κεντρικής Τράπεζας? Εκτιμάται ότι η Χριστάλλα Γιορκάτζη θα παραιτηθεί τελικά? Εκείνο που γνωρίζω είναι η δήλωση της κ. Γιορκάτζη ότι δεν θα παραιτηθεί. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό εξέλιξη μελέτη του όλου θέματος από τον Γενικό Εισαγγελέα. Εμείς θα πρέπει να αναμένουμε την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα για να δούμε πώς θα προχωρήσει το όλο θέμα. Φαίνεται όμως ότι η κυβέρνηση θα προτιμούσε να παραιτηθεί η Κεντρική Τραπεζήτρια. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στη συνάντηση που είχε με την κυρία Γιορκάτζη έθεσε ενώπιον της τα δεδομένα. Η αντίδραση της κυρίας Γιορκάτζη, δημόσια μάλιστα έξω από το Προεδρικό, ήταν ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Ζήτησε την παραίτησή της δηλαδή ο πρόεδρος ή
Ο Πρόεδρος έθεσε ενώπιον της τα πραγματικά δεδομένα. Πρέπει να δούμε και ποιες είναι οι δυνατότητες της κυβέρνησης και μέχρι σε ποιο βαθμό μπορεί να φτάσει. Να τον διευκολύνει. Θέτησε ενώπιον κάποιου τα δεδομένα, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί. Υπήρξε η αντίδραση που όλοι γνωρίζουμε και ως εκ τούτου ο Πρόεδρος Δημοκρατίας δεν είχε άλλη από την επιλογή να αποταθεί στον Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος τώρα εξετάζει το θέμα για να δούμε αν μπορεί να προχωρήσει το όλο θέμα. Άρα να απομακρυνθεί η κυρία Γιωργκάτζη από την Κεντρική Τράπεζα. Αυτό είναι ο το θέμα είναι αν υπάρχει υπόθεση η οποία μπορεί να αποταθεί πάντα μέσα στο πλαίσιο του Συντάγματος. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να κινηθεί εκτός του πλαισίου του Συντάγματος. Ναι. Υπήρξαν παράπονα από την ελληνική κυβέρνηση, κύριε εκπρόσωπε. Είχαμε πρόσφατα τον Πρωθυπουργό, την Πρόεδρο της Βουλής, η οποία λέγεται ως διετσιος πιο εκρηκτική, έθεσε παράπονα, και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Φαίνεται ότι υπήρξαν παράπονα. Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης εκφράζεται μέσα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, είναι το ανώτατο επίπεδο. Και θέλω να σας θυμίσω ότι δημόσια ο Έλληνας Πρωθυπουργός ευχαρίστησε την Κυπριακή Δημοκρατία για τη στάση της, για τη βοήθεια που προσέφερε στην Ελλάδα, στην προσπάθεια του Έλληνα Πρωθυπουργού να, αν θέλετε, να προωθήσει τη δική του ατζέντα σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζεται η κρίση στην Ελλάδα. Μάλιστα, αυτή η αναφορά έγινε δημόσια. Ναι. Άρα δεν θα πρέπει να προσπαθεί. Πίσω από τις κάμερες, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε παράπονα. Παράπονα. Δεν έχουν εκφραστεί παράπονα στην κυβέρνηση. Και ειδικά για τον Χάρη Γεωργιάδη. Αν γίνονταν παράπονα πίσω από την κάμερα, δεν θα βλέπαμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό δημόσια να ευχαριστεί την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν θα προχωρούσε στη συγκεκριμένη ενέργεια. Υπήρξε θέμα με τον Υπουργό Οικονομικών, τον Χάρη Γεωργιάδη. Σε καμία περίπτωση. Είχαμε εμείς παράπονα για την φορολόγηση των κυπριακών εισαγωγών. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει, οφείλω να πω, στον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου αρκετές αντιδράσεις. Είναι κάτι για το οποίο βρισκόμαστε σε διαβούλευση με την ελληνική κυβέρνηση σε διάφορα επίπεδα και ευελπιστούμε ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει λύση στο πρόβλημα αυτό. Το ανέλαβε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Παυλόπουλος, της Ελληνικής Δημοκρατίας. Στην πρόσφατη του επίσκεψη ανέλαβε να το μεταφέρει στην Αθήνα. Συζητήθηκε ανάμεσα στον πρόεδρο και τον κύριο Παυλόπουλο. Μπορώ να αναφέρω ότι έχει σταλεί και επιστολή από τον Υπουργό Οικονομικών στον αρμόδιο Υπουργό στην Ελλάδα. Συζητείται σε επίπεδο τεχνοκρατών και θεωρούμε ότι πολύ σύντομα θα βρούμε μια θετική κατάληξη. Κύριε εκπρόσωπε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία στο The Experts. Εγώ ευχαριστώ.